πάρουν θέση. Το θέμα θα συζητήσουμε με το διευθυντή του IMS, τον κύριο Παύλο Παυλίδη. Πάμε στο στούντιό μας στη Λεμεσό για να τον συναντήσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλίδη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταρχήν, ποιο ήταν αυτό το λάθος που εντοπίσατε? Στην άσκηση 13 του εξεταστικού δοκιμίου, το σχήμα έδινε δύο αντιφατικές πληροφορίες. Μάλιστα. Δεν θα επισέλθω στις λεπτομέρειες, διότι έχω την αίσθηση ότι το κοινό δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τέτοιες λεπτομέρειες. Ωστόσο, εντοπίζετε ότι υπάρχει ασάφεια, σωστά? Τεκμηριώσεις, βεβαίως. Υπήρχαν δύο πληροφορίες, οι οποίες, αν χρησιμοποιείται η μία, οι μαθητές κατέληγαν στην απάντηση λάμδα ίσον 5. Αν χρησιμοποιείται η άλλη, οι μαθητές κατέληγαν στην απάντηση λάμδα ίσον 10. Άρα πώς επηρεάζει αυτό? Σημαίνει χάνουν τους βαθμούς, πάνε σε λανθασμένη απάντηση? Τα παιδιά που το δούλεψαν με τον ένα τρόπο χάνουν τους βαθμούς. Μάλιστα. Δηλαδή, πώς γίνεται όμως, κύριε Παυλίδη, αυτό ήθελα να ρωτήσω, πώς γίνεται κάποιοι να κάνουν την άσκηση σωστά και κάποιοι να την κάνουν λάθος? Κοιτάξτε, όταν σας δώσουν δύο διαφορετικές πληροφορίες, πρέπει να επιλέξεις ποια από τις δύο θα ακολουθήσεις. Η μία αναιρούσε την άλλη. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει και τις δύο. Κάποια παιδιά επέλεξαν τη μία, κάποια την άλλη. Και φαντάζομαι είναι αρκετοί οι βαθμοί. Είναι δύο μονάδες οι οποίες μπορεί να κρίνουν και μια θέση σε πανεπιστήμιο. Επομένως, τι ζητάτε εσείς από τους θεματοθέτες, τι πρέπει να γίνει για να είναι όλοι, να έχουν όλοι ίση μεταχείριση? Νομίζω είναι κοινή λογική ότι πρέπει και τα παιδιά που χρησιμοποίησαν τη μία πληροφορία και τα παιδιά που χρησιμοποίησαν την άλλη πληροφορία, όχι όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφοι, να πάρουν τις μονάδες του ερωτήματος αυτού. Έχει γίνει κάποια δημόσια τοποθέτηση ή ακόμα οι θεματοθέτες δεν το έχουν πράξει? Οι θεματοθέτες απλώς έχουν τοποθετηθεί δια του επιθεωρητή φυσικής κ. Παπασιλιανού. Ενώ αναγνωρίζουν το λάθος τους. Λέγοντας ότι δεν αναγνωρίζουν το λάθος τους και ότι στερούμαστε σοβαρότητας για την επισήμανση μας αυτή. Ναι. Και ότι μπορούν να το αποδείξουν. Τώρα, εμείς ακόμα έχουν περάσει περίπου 10 μέρες από την εξέταση, αναμένουμε ακόμα να το αποδείξουν και δεν το έχουν πράξει. Λοιπόν, θα αναμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Σας ευχαριστώ πάντως για τις επισημάνσεις σας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δικηθεί κανένας από τους μαθητές. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας. Εμείς να περάσουμε στην πολιτική.